Γεια σας, είμαι ο Νίκος Δάφ και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το κόργι. Το Cardigan Corgi είναι από τις πιο παλιές φυλές του Ηνωμένου Βασίλειου, με την εμφάνιση της φυλής στην Ουαλία περίπου 3.000 χρόνια πριν. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε για να προστατεύει τα κοπάδια βοηδών από την Ουαλία προς τις αγγλικές αγορές. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι κατάλαβαν πολύ γρήγορα και τις ικανότητές του ως ποιμενικός. Μια πιο πρόσφατη διασταύρωσή του με παραδοσιακά ουαλέζικα τσοπανόσκυλα αύξησε αυτές τις δυνατότητες με αποτέλεσμα το Cardigan Corgi να εξελιχθεί όπως το ξέρουμε σήμερα. Η αρχική φυλή Cardigan Corgi χωρίστηκε κατά τη διάρκεια των εισβολών των Viking κοντά στο τέλος της πρώτης χιλιετίας, όταν διασταυρώθηκαν με φυλές Spitz. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο διαφορετικές φυλές, το Cardigan Corgi και το Pembroke Corgi. Ως τις αρχές του 20ου αιώνα θεωρούνταν μία φυλή, υπήρχαν όμως πολλά ερωτήματα όσον αφορά τις διαφορές τους. Τελικά, η διάσπαση ήρθε το 1934 και έκτοτε οι γραμμές των φυλών παρέμειναν καθαρές. Τα κόργι κατάγονται από την Ουαλία και ζουν 12 με 15 χρόνια. Ζυγίζουν 12 με 17 κιλά και μπορεί να φτάσουν και σε ύψος από 25 έως 32 εκατοστά. Τα χρώματα που μπορεί να έχει είναι καστανοκίτρινο, μαύρο και πυρόξανθο και κόκκινο. Τα κόργι είναι φιλικά, εκδηλωτικά και επίμονα σκυλιά και όλοι μας τα αγαπάμε διότι είναι πολύ παιχνιδιάρικα. Το κόργι είναι μια πολύ υγιής φυλή σε σχέση με άλλες φυλές του μεγέθους του. Φυσικά είναι επιρρεπή σε κάποιες ασθένειες όπως δυσπλασία των ισχύων που είναι ένα πιθανό πρόβλημα, γλαύκωμα και εκφυλιστική μυελοπάθεια, που είναι η πιο επικίνδυνη ασθένεια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κόργι. Καλή ιδέα θα ήταν όταν ο σκύλος σας γίνει 5 ετών να ελέγχεται περιοδικά από ένα κτηνίατρο. Το κόργι είναι από τις φυλές που δεν απαιτεί χτένισμα κάθε μέρα. Μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετό για να απομακρύνουν όλη την νεκρή τρίχα, που όχι μόνο θα κρατήσει το σκύλο σας καθαρό, αλλά θα περιορίσει και την τριχόπτωση που συμβαίνει εποχιακά. Το λούσιμο για το κόργι είναι καλό να περιοριστεί στο ελάχιστο, δεδομένου το ότι το τρίχωμά του παρέχει ένα είδος στεγνότητας που το κάνει σχεδόν αδιάβροχο, με το συχνό λούσιμο σιγά σιγά θα χάσει αυτό το προτέρημα. Επίσης, το συχνό λούσιμο θα δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του κόργι, την έλλειψη μυρωδιάς. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like και πατήστε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις στο νέο μου βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.